οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Κάθε 4 χρόνια, οι σπουδαιότεροι αθλητές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται για να διαγωνιστούν μεταξύ τους σε ένα ξεχωριστό αθλητικό γεγονός. Πραγματοποιούνται κορυφαίες επιδόσεις και παγκόσμια ρεκόρ. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν από την τηλεόραση και πανηγυρίζουν όταν αθλητής από τη χώρα τους κερδίζει μετάλλιο. Γιατί άραγε οι Ολυμπιακοί Αγώνες θεωρούνται η σημαντικότερη αθλητική διοργάνωση παγκοσμίως? Για να εξερευνήσουμε τη μεγάλη ιστορία των αγώνων, θα ταξιδέψουμε στην αρχαία Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην πόλη της Ολυμπίας. Εκεί, το 776 π.Χ., διοργανώθηκαν για πρώτη φορά οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι αγώνες γινόταν προς τιμήν του Θεού Δία και συμμετείχαν αθλητές από όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Η αρχαία Ελλάδα ήταν χωρισμένη σε πόλεις κράτη και συχνά πολεμούσαν η μία ενάντια στην άλλη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των αγώνων έκαναν ειρήνη και οι πόλεμοι σταματούσαν. Η συμφωνία αυτή ονομαζόταν Ολυμπιακή Εκεχηρία. Στους αγώνες συμμετείχαν μόνο άντρες, ενώ απαγορευόταν οι γυναίκες να είναι ακόμα και ως θεατές, καθώς οι αθλητές ήταν γυμνοί. Διεξάγονταν κάθε 4 χρόνια και είχαν διάρκεια 5 ημέρες. Κριτές των αγώνων ήταν οι Ελλανοδίκες. Κατά τη διάρκεια των αγώνων επέβλεπαν την τήρηση των κανονισμών, ενώ στεφάνωναν τους νικητές των αγώνων με κλαδί ελιάς, που ήταν το βραβείο των Ολυμπιακών Αγώνων. Αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν ο αγώνας δρόμου ή αλλιώς το στάδιον, η πυγμαχία, οι ιππικοί αγώνες πάλι, το παγκράτιο, ένα άθλημα που είχε στοιχεία τόσο από την πυγμαχία όσο και από την πάλι, αλλά και το πένταθλο, που περιλάμβανε 5 αγωνίσματα, άλμα, ακόντιο, δρόμο, δισκοβολία και πάλι. Οι Ολυμπιονίκες στην αρχαιότητα λάμβαναν ιδιαίτερες τιμές από τις πόλεις τους. Μάλιστα, γκρέμιζαν και ένα τμήμα από τα τείχη της οχύρωσης για να περάσει ο Ολυμπιονίκης. Οι αγώνες έχασαν σιγά σιγά την έγκλη τους και το 393 μετά Χριστόν απαγορεύτηκαν από τους Ρωμαίους που είχαν κατακτήσει την Ελλάδα και σταμάτησαν οριστικά. Η ιδέα της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων ανήκει στο Γάλλο παιδαγωγό και ιστορικό Πιέρ Ντε Κουμπερτέν. Ύστερα από δικές του ενέργειες, ο σπουδαίος αυτός αθλητικός θεσμός της αρχαιότητας αναβίωσε. Η Ολυμπιάδα θα διεξάγεται κάθε 4 χρόνια, αλλά όχι στο ίδιο μέρος. Κάθε φορά η διοργάνωση θα γίνεται σε διαφορετική χώρα. Η πρώτη χώρα που κλήθηκε να φιλοξενήσει τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η Ελλάδα, η χώρα που τους γέννησε, το 1896. Το Παναθηναϊκό Στάδιο θα ήταν ο χώρος διεξαγωγής των περισσότερων αθλημάτων, αλλά και των τελετών έναρξης και λήξης.
Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης ακούστηκε για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός ύμνος. Στην πρώτη Ολυμπιάδα, οι αθλητές αγωνίστηκαν στο στίβο, την άρση βαρών, τη γυμναστική και την πάλι. Άλλα αγωνίσματα ήταν η κολύμβηση, η ποδηλασία, η σκοποβολή και ο μαραθώνιος δρόμος. Στο μαραθώνιο, οι Έλληνες πανηγύρισαν μία από τις πιο σπουδαίες στιγμές των αγώνων, καθώς ο Σπύρος Λούις ήταν ο νικητής. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1928 έγινε και μία σημαντική αλλαγή, καθώς για πρώτη φορά συμμετείχαν οι γυναίκες. Την ίδια χρονιά χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η Ολυμπιακή φλόγα, που καίει καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων σε περίοπτη θέση στο Ολυμπιακό στάδιο και μας θυμίζει το μύθο του Προμηθέα, που έκλεψε τη φωτιά από τον Δία και την έδωσε στους ανθρώπους. Η αφή της Ολυμπιακής φλόγας γίνεται πριν από κάθε Ολυμπιάδα, στο χώρο της αρχαίας Ολυμπίας και αναγγέλει την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Προθιέρια, με επίκληση στο Θεό Απόλλωνα, ανάβει τη δάδα με τη βοήθεια ενός σκύλου κατόπτρου. Στη συνέχεια, η φλόγα με τη βοήθεια των λαμπαδιδρόμων ταξιδεύει σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Και έπειτα, στη χώρα που θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες. Η σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων είναι 5 κύκλοι, ο ένας μέσα στον άλλον, που συμβολίζουν την ενότητα των 5 Υπήρων. Υπάρχουν 3 είδη Ολυμπιακών Αγώνων, η θερινή, η χειμερινή, όπου υπάρχουν αποκλειστικά όσα αγωνίσματα διεξάγονται σε χιονισμένες και παγωμένες επιφάνειες, αλλά και οι παραολυμπιακοί αγώνες που συμμετέχουν άτομα με αναπηρία. Οι νικητές των αγώνων πλέον είναι 3 και δεν στεφανώνονται με κλαδί ελιάς, αλλά παίρνουν μετάλλιο. Ο τρίτος στο χάλκινο, ο δεύτερος στο αργυρό και ο πρώτος το χρυσό, ενώ προς τιμήν του ακούγεται ο ύμνος της χώρας του. Στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων θα βρούμε πλέον πολλά αθλήματα. Ορισμένα από αυτά είναι οι αγώνες ταχύτητας, το άλμα εις μήκος, οι αγώνες ταχύτητας με τεμποδίων,
το ακόντιο. Η άρση βαρών. Η πυγμαχία. Το ταεκβοντό. Το καλλιτεχνικό πατινάζ στους χειμερινούς αγώνες. Η ποδηλασία. Και η κολύμβηση. Ο τίτλος του Ολυμπιονίκη μέχρι και σήμερα αποτελεί την πιο ξεχωριστή τιμή για κάθε αθλητή.